Ο άνθρωπος τον οποίο κρατούν οι αστυνομικοί στο έδαφος είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να χτύπησε την νεαρή κοπέλα. Και βέβαια οι αστυνομικοί είπαν στην κοπέλα ότι πρέπει να κάνει μήνυση προκειμένου αυτός να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή. Και βλέπετε τώρα προσπαθούν να το σηκώσουν οι αστυνομικοί. Αυτός είναι ο νεαρός που τη χτύπησε χωρίς λόγο. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας όπου συνέβη κάτι απίστευτο. Μια κοπέλα περπατούσε με την παρέα της και ξαφνικά ένας άγνωστος επί της οδοερμού της έδειξε μια αγκονιά στο πρόσωπο και η κοπέλα πέσε κάτω χάνοντας τις αισθήσεις της. Τα παιδιά όλα η παρέα της έχουν σοκαριστεί. Και εδώ βλέπετε τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί πραγματικά, διότι δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Ερμού δηλαδή, ένας περαστικός να πλησιάζει την κοπέλα για να τη χτυπάει στο πρόσωπο. Όχι για να τη ληστέψει, απλά για να της κάνει κακό. Γυρίζει αυτός και της τραβάει μια μπουνιά. Αυτό το είδες με τα μάτια σου. Ναι, το είδα με τα μάτια. Χωρίς λόγο δηλαδή. Αυτός κατέβαινε, η κοπέλα ανέβαινε. Ναι. Και συναντηθήκανε ξαφνικά. Γυρίζει και στραβάει μια μπουνιά στο πρόσωπο. Όχι για να την κλέψει. Όχι, δεν πήγε να την κλέψει. Μπουνιά τη στραβεί. Και το έχει ξανακάνει. Τον έπιασανε πάλι. Τον αφήσανε πάλι. Παιδιά, μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Επειδή όλα τα νεαρά άτομα και αυτή μια νεαρή κοπέλα είναι. Νεαρή, νεαρή. Και είναι καλά, για να πούμε την αλήθεια. Είναι, επειδή είναι, όλα τα νεαρά. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή άσχημα. Απλά είναι λίγο πρισμένη στη δεξιά πλευρά, στο μάγουλό τη, στο πρόσωπό τη. Επειδή έρχεστε στην Αθήνα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μεγάλη. Γιατί άλλο θα σα χτυπήσει για να σα χτυπήσει, επειδή έτσι του κάπνισε. Και άλλο θα σα χτυπήσει για να σα κλέψει το κινητό, τα χρήματα ή την κάρτα. Να έχετε μεγάλη προσοχή, παιδιά. Μεγάλη προσοχή. Ακολούθησε το Tips by Marcos στο TikTok και κάνε follow το Marcos TV στο Instagram.